Λοιπόν, πάμε για τη βόλτα μας στο διεθνές ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Χθες είχε ιδιαίτερο χρώμα η Bundesliga, καθώς η Leverkusen υποδέχτηκε την Nürnberg. Γκέκας εναντίον Χαριστέα, νικητής ο πρώτος. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, Ανδρέας Ναούμης τους βρήκε στα αποδυτήρια και απολαύστε τους. Kiesling. Auf den starken Barnetta. Barnetta auf Gekas und Gekas ins Tor. So einfach. Nur drei Minuten nach dem 2-1, das 3-1. Στο Bay Arena, ο Φάνης Γκέκας φιλοξένησε τον Άγγελο Χαριστέα. Μια φιλοξενία που δεν είχε ελληνικό αλλά γερμανικό χαρακτήρα. Η Leverkusen επικράτησε τη Nürnberg με 4-1. Ο Θεοφάνης, όπως τον αποκαλούν οι Γερμανοί, σκόραρε το τρίτο και προκάλεσε το δεύτερο γκολ για την Bayer. Η Bayer Arena χόρεψε και πάλι σιρτάκι αφού ο Φάνης Γκέκας ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας του, ενώ για την Nürnberg του Άγγελου Χαριστέα η προσπάθεια για την αποφυγή του υποβιβασμού γίνεται ακόμη δυσκολότερη. Το Φάνης Γκέκας, ο Λέο, πώς το άκουσε στην Bayer Arena? Όχι Φάνης, Θεοφάνης. Θεοφάνης. Αυτό είναι... Θεοφάνης Γκέκας, ο Λέο. Είπα πλάκα με τον κόσμο εδώ που ήξερε να πει Θεοφάνης και δεν έλεγε Φάνης. Γιατί Θεοφάνης είναι, ας το πούμε, είναι καθαρά ελληνικό όνομα. Και περίμενα ότι θα του λέγανε Φάνη, αλλά του φωνάζανε Θεοφάνη. Θεοφάνης είναι... Killer. Ναι, έχει... Δεν ξέρω αν πέτυχε και πέρσι εναντίον του Nürnberg σε γκολ, αλλά πιστεύω ότι. Το πρώτο μου γκολ το πέτυχα μέσα στην Nürnberg που το έσλεγα. Το 1-1. Da ist Bernd Schneider. Und da ist Gekas. Dritte Minute, welch ein Auftakt. Fast sein nächstes Tor. Der Grieche ist in Topform. Er erzielte drei der letzten fünf Leverkusener. Ένας είναι χαρούμενος, άλλος στεναχωρημένος. Έτσι είναι η μπάλα. Το πρώτο γκολ το χρειάζεται στο φάινελ, ανέβασε την ψυχολογία και μετά από ένα λεπτό πέτυχε και το δεύτερο γκολ. Είναι και λίγο έξυπνη εδώ πέρα στο γήπεδο. Πώς τον είδες τον Άγγελο? Εντάξει, ο Άγγελος πήγε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε. Πιστεύω ότι ήμασταν εκείνη την ώρα, πιέζαμε πάρα πολύ. Βάλαμε στο 2-1, στο 3-1 μπήκε ο Άγγελος. Ήταν, πιστεύω, η διαφορά πολύ μεγάλη. Βέβαια ο Άγγελος προσπάθησε, αλλά δεν γίνεται να τα κάνει όλα μόνος του. Πρέπει να υπάρχει βοήθεια από όλη την ομάδα. Ο Γκέκας έφτασε τα 10 γκολ στην Bundesliga, αγωνίστηκε για τέταρτο συνεχόμενο ματς βασικός και η Leverkusen παρέμεινε σε τροχιά Champions League. Αντίθετα, βυθίστηκε στην πρώτη-τελευταία θέση η Nürnberg, που δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό. Εγώ είμαι στεναχωρημένος. Ο Φάνης σήμερα είναι χαρούμενος. Έβαλε και πολύ όμορφο γκολ. Εντάξει, είναι γνωστές ότι οι δύο ομάδες μας έχουν μεγάλη διαφορά. Η Leverkusen φέτος και με το Φάνη να πετυχαίνει πολλά γκολ πάει για Champions League, πιστεύω. Και εμείς πάμε για υποβιβασμό. Θα προσπαθήσουμε τα τελευταία παιχνίδια να μείνουμε στην κατηγορία. Η παρουσία του προπονητή της Εθνικής Ελλάδος Ότο Ρεχάγκελ, του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας Γιόγκη Λεύ στην εξέδρα των επισήμων, αλλά και των κορυφαίων Ελλήνων επιθετικών Φάνη Γκέκα και Άγγελο Χαριστέα στο γήπεδο, έκανε τη συνάντηση ανάμεσα στην Bayer Leverkusen και την Nürnberg ιδιαίτερα ελκυστική στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Να σας πω βέβαια ότι στην εξέδρα ήταν και ο Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος μάλιστα με ρώτησε πριν από τον αγώνα γιατί δεν παίζει ο Άγγελος. Ναι, γιατί δεν ξεκινάει. Καλή ερώτηση αυτή εδώ. Ήταν καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Και βέβαια με το μπλοκάκι του καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να σημειώνει τις κινήσεις του Φάνη και βέβαια από τη στιγμή που μπήκε στον αγώνα και τις δικές σου. Σε ένα ρόλο όμως που αυτό σε χρησιμοποιεί στην εθνική ομάδα. Όχι ακριβώς τον ίδιο ρόλο, αλλά περίπου ένα διάμεσο ρόλο γιατί στην εθνική. Γίνομαι δεύτερος κυνηγός μαζί με τον Φάνη, όπως και ο Γιάννης. Ο Γκέκας είναι 18 μήνες στη Γερμανία, ωστόσο ακόμη δεν έχει εξοικειωθεί με τη γλώσσα. Αυτό το γεγονός του δημιουργεί κάποια προβλήματα προσαρμογής, τα οποία σχολιάζει με χιούμορ ο Άγγελος Χαριστέας. Στην προηγούμενη αγωνιστική τον ανέβασαν στην εξέδρα και... Είδα μια φωτογραφία. Δεν ξέρω τι είπε, πώς το είπε. Αυτό είναι τώρα η δική μου ερώτηση. Τι έλεγες? Δεν ξέρω τι έλεγα, αλλά ήταν καλό για μένα, με βοήθησε πάρα πολύ. Χαρήκαμε βέβαια που κέρδισε η ομάδα, αλλά που ευχαριστήθηκε ο κόσμος αυτό που έκανα εγώ. Die Fans singen, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Wissen Sie, was das bedeutet? Σημαίνει ότι θα πάρουμε τα παντελόνια από το Μόναχο. Τι σημαίνει? Δεν ξέρω, αλλά θα πάμε εκεί για να παλέψουμε και να πάρουμε το παιχνίδι, να κερδίσουμε. Das ist ja ganz genau, er kann sich vorstellen, aber wir fahren auf jeden Fall dahin, um unser Bestes zu geben und dann mal gucken, was rauskommt. Das haut den stärksten Löwen um. Hoppla!
Εγώ τους εύχομαι να έχουν ένα, γιατί όχι ένα τίτλο στο UEFA φέτος, γιατί είναι όλες οι ομάδες είναι ισοδύναμες και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Εγώ εύχομαι στον Άγγελο πρώτα απ' όλα να έχει υγεία, να βρει το ρυθμό του και να σωθεί η ομάδα αν γίνεται. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι γνωστά. Γέκας και Χαριστέας και την ερχόμενη εβδομάδα τους έχουμε σε ένα σχετικό θέμα, γιατί μιλάνε για το επικείμενο φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Πορτογαλία. Εμείς πάμε